Κύριε Σαχίνη, οι ανατροπές οι διαγνωστικές στην ιατρική είναι συχνές, μπορεί να συμβούν συχνά και δεν αποτρελούν ιατρικά σφάλματα εάν μέχρι το τέλος ο ασθενής λόγω της διάγνωσης η οποία δεν είναι ακριβής δεν έχει υποστεί τις συνέπειες. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο, εγώ ευχαριστώ που με βγάζετε για να λύσουμε κάπως το μυστήριο αυτό περί συγκάλυψης κτλ. Καταρχήν απορρίπτω με μεγάλη αγωνία και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε ένα διοικητή, σε ένα νοσοκομείο, σε δύο νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν όσο γίνεται με τη θυσία όλων εδώ κατά το δυνατόν καλύτερα, να αποδίδεται η κατηγορία ότι είναι έτοιμοι να συγκαλύψουν ένα γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο έτσι ή αλλιώς δεν συγκαλύπτεται με κανέναν τρόπο. Συγγνώμη, εγώ παίρνω και την εκδοχή ότι κάποιοι θέλουν να το συγκαλύψουν. Προς όφελος ποιου, για πείτε μου. Αυτό ακριβώς. Προς όφελος τίνους. Ναι. Εγώ θέλω να σας μιλήσω καταρχήν προς το ιατρικό μέρος, ναι, και κυρίως ό,τι αφορά τον πάσχοντα στο νοσοκομείο και μετά. Ωστόσο, κύριε διοικητή, εγώ για να είμαι δίκαιος. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα έστω σε επίπεδο εντυπώσεων. Όταν φεύγει από εδώ, το πιθανότερο είναι ανέβρισμα. Υπάρχει και ιατροδικαστικό πόρισμα που λέει ότι δεν έχουν αναβρεθεί χτυπήματα μόλοπες παρά μόνο στα άκρα. Ναι. Και όταν πάει στην Αθήνα προκύπτει ότι δεν υπάρχει ούτε καν παθολογικά ανέβρισμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως δημιουργείται μια εντύπωση. Ναι, της εσφαλμένης διάγνωσης. Ακριβώς. Σας λέω λοιπόν ότι η άποψη του εδώ γιατρού, του γιατρού που τον εξήτασε, νευροχειρουργού, και θα σας παρακαλέσω πολύ, εάν έχετε τον ραδιοφωνικό χρόνο, να μιλήσετε με τον κύριο Μωραΐτη στο Βενιζέλιο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για το χειρισμό του περιστατικού, να μιλήσετε μαζί του, να σας πει ακριβώς τι έχει συμβεί. Εκείνο που θέλω εγώ να σας πω είναι ότι μια αιμορραγία, διότι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της οποιασδήποτε διαγνωστικής ιστορίας εκεί πέρα ήταν μια τρομερή εγκεφαλική αιμορραγία. Mm-hmm. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της της πάθησής του, ναι, αυτό αντιμετωπίζεται. Συνήθως αυτές τις υπαρακνοειδείς αιμορραγίες συνήθις είναι η ρήξη ανευρισμάτων. Mm-hmm. Τώρα, βγαίνει ο άνθρωπος και λέει μια τέτοια ρήξη, μια τεράστια ρήξη, η οποία κάνει μεγάλη αιμορραγία εγκεφαλική που γεμίζει ο εγκέφαλος και κλείσει το εγκεφάλο με αίμα, συνήθες είναι να είναι ανευρίσματα εγκεφαλικής αρτηρίας. Εν πάση περιπτώσει όμως, η αγγιογραφία, ναι, είναι εκείνη η οποία που βάζει τη σφραγίδα της διάγνωσης. Και πάλι σε ποσοστό περίπου 80% που θα ανακαλύψει εκεί τον ανευρισματικό σάκο που λέει «Να το, εδώ είναι, από εδώ έσπασε, από εδώ βγήκε το αίμα, από εδώ γέμισε το κεφάλι του πάσχοντος αίμα». Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στο τέλος, η αντιμετώπιση του περιστατικού είναι σαν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Εφόσον όμως δεν είναι ανέβρισμα, δεν υφίσταται τη θεραπεία του εμβολισμού. Αλλά αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος ως ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Δηλαδή θέλω να πω, πουθενά ο ασθενής δεν έχει βλαβεί η υγεία του και εξέλιξη της υγείας τους από το πιθανό ανέβρισμα έως την εγκεφαλική αιμορραγία. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Αυτό είναι το ένα και έχετε δίκιο. Το, ναι, δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, μήπως λοιπόν οι ανακοινώσεις και το ιατροδικαστικό, οι δηλώσεις των ιατροδικαστών ήταν λίγο βεβαιασμένες? Όχι. Γιατί ακούσαμε τον ιατροδικαστή, τον ακούσαμε τα αυτιά μας, ναι, να λέει ότι δεν βλέπω ίχνη χτυπημάτων στο κεφάλι. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ένας ιατροδικαστής πηγαίνει να δει έναν άνθρωπο και να κάνει την ιατροδικαστική έκθεση, τον έχει γυμνό πάνω στο εξεταστικό κρεβάτι και διαπιστώνει πόντο με πόντο, διαπιστώνει αν υπάρχει βλάβη. Ο άνθρωπος αυτός, είπατε κι εσείς ότι το ακούσατε, εμφανής, διότι και εγώ σε ένα δελτίο τύπου πέδωσα έγραφα εμφανείς σωματικές βλάβες δεν υπάρχουν. Θέλω να πω και κάτι ακόμη. Υπάρχουν και αφανείς. Επιτρέψτε μου λίγο, η ανακοίνωση για αυτούς που δεν βιάζονται και που διαβάζουν ήταν προσεκτικά διατυπωμένη. Λέγατε εμφανείς δεν υπάρχουν, ναι, πιθανότερο το ανέβρισμα, ναι, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν εργαστηριακές και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται εδώ. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι. Μάλιστα. Έγινε λοιπόν γρήγορα και η μετακίνηση στην Αθήνα με το φόβο του ανεβρίσματος που θα έπρεπε να κάνει τον εμβολισμό και τις θεραπείες στην Αθήνα, όπερ και γένετο. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι η συγκάλυψη, ποιον ωφελεί και τι σκοπιμότητα θα είχε ένα μεγάλο νοσοκομείο να συρθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είχε κανένα απολύτως λόγο. Γι' αυτό λυπάμαι που
Πρώτον, βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι θέλαμε να το συγκαλύψουμε, και ακόμα χειρότερα, βγαίνουν γιατροί, όπως παραδείγματος χάρη χθες το βράδυ, από ό,τι με πληροφόρησαν σε ένα μεγάλο κανάλι των Αθηνών, γιατρός ο οποίος περιγράφει βαριές κακώσεις εγκεφάλου και εκ των οποίων προήλθε η αιμορραγία. Αυτές οι παρεκτροπές τους είναι ποινικά αδικήματα. Διότι εκθέτουν εμάς, εκθέτουν το νοσοκομείο και από την άλλη πλευρά δίνει το δικαίωμα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την προδιάθεση για οποιοδήποτε λόγο να κυνηγήσουν το περιστατικό και να δημιουργήσουν παραπάνω κατάσταση. Κοιτάξτε, το περιστατικό αυτό καθ' αυτό που εξελίχθηκε στα γήπεδα και δεν αφορά το νοσοκομείο, αυτό είναι μια δολοφονική απόπειρα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καμία αμφιβολία. Και μόνο η κίνηση οπαδών κατά άλλων οπαδών και χτυπήματα και κλωτσιές, ανεξάρτητα αν τον χτύπησαν τον ίδιο ή όχι, αυτό θα το δείξει η δικαστική έρευνα και πώς τον χτύπησαν και πού τον χτύπησαν. Η πράξη ούτως ή άλλως είναι αποτρόπαια. Αυτό το κλείνουμε. Βεβαίως. Όμως τι χρωστάει ένα μεγάλο νοσοκομείο που με αυτοθυσία οι άνθρωποι εργάζονται, οι γιατροί ξενυχτούν, κάνουν τη δουλειά τους σωστά και προκαρώ τον οποιοδήποτε να έρθει και με την παρουσία ενός δικηγόρου να πάει από το πρώτο βιβλίο που μπήκε ο ασθενής μέσα μέχρι τη στιγμή που επιβάσκεται του αεροπλάνου να μας βρει ένα σημείο στο οποίο υστερήσαμε. Ένα πιθανόν, το πιθανόν εντάξει, στην ιατρική τίποτα δεν είναι απόλυτο. Σωστό. Υπό την έννοια αυτή και υπό την έννοια της σοβαρότητας και της πολυπλοκότητας ως γεγονότος, και δεν μιλάω ιατρικά. Ναι. Μήπως θα έπρεπε, ρωτώ με μια απόσταση, να έχετε κρατηθεί λίγο, παρά την πίεση που σας κάναμε και εμείς στα μέσα, η αλήθεια είναι αυτή, να είχατε κρατηθεί λίγο προς τις ανακοινώσεις. Μήπως θα ήταν, με την εμπειρία που αποκτήσατε τώρα, ορθότερο να πείτε, παιδιά, έχουμε μια εικόνα, σας λέμε ότι ο ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δίνουμε μάχη, μεταφέρετε στην Αθήνα, όταν ολοκληρωθεί όλο το πακέτο θα υπάρξει ανακοίνωση. Κύριε Σαχίνη, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό το σημείο συνήθως μας παρασύρει και η ιδιότητά μας. Διότι δεν μπορεί να είσαι γιατρός και διοικητής και να μην έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι αυτό είναι ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο είναι οφθαλμοφανέστατο. Τώρα, εάν δεν έμπαινε καθόλου το πιθανό ανέβρισμα, δεν έμπαινε καθόλου, ήταν ακόμα πιο παγιωμένη η κατάσταση. Αλλά όταν βάζεις το πιθανόν και όταν για αυτή την αιμορραγία το συνηθέστερο αίτιο της αιμορραγίας της παρακνοειδούς είναι τα εγκεφαλικά ανεβρίσματα, προς τι δηλαδή όλη αυτή η φασαρία στα μέσα κτλ. Ότι δεν διέγνωσαν στο Ηράκλειο και σώθηκε στην Αθήνα κτλ. Εγώ απορώ, αλλά ιδιαίτερα απορώ με τους συναδέλφους, με γιατρούς. Ναι, καλά. Ειδικά ο ένας χθες που βγήκε χωρίς να έχει δει τίποτα άλλο. Εγώ απορώ και με τους δικούς μας συναδέλφους, διότι θα περιμένα να πούνε γιατί δεν υπάρχουν εξειδικευμένα μηχανήματα και υποδομές στην Κρήτη, γιατί δεν έχει φροντίσει το κράτος να υπάρχουν τέτοια μηχανήματα, να μην χρειάζεται μεταφορά του ανθρώπου στην Αθήνα καταρχήν. Κοιτάξτε, να σας πω κύριε Σαχίνη, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διαθέτει μηχάνημα αγγιογράφου. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και άλλο μηχάνημα, νεότερο, το οποίο χειρίζεται ειδικός γιατρός. Ακούστε όμως, εκεί που γίνεται η αγγιογραφία πρέπει να έχει και τη δυνατότητα συνέχεια να κάνει τον εμβολισμό. Δηλαδή, άρα όλο το πακέτο, αυτό σας λέω. Έτσι, όλο το πακέτο όμως. Δεν είναι βέβαια απλό, είναι των τελευταίων χρόνων θεραπευτική τακτική που ακολουθείται στα αγγιοχειρουργικά νοσήματα.